Λοιπόν, ό,τι βγει, ούτε μοντάζ ούτε τίποτα. Δεν ξέρω αν καταφέρουμε να γυρίσουμε αυτό το βίντεο, αλλά άμα το βλέπετε, σημαίνει ότι το έχουμε γυρίσει. Μικρό μαχαίρι, τον έχετε γνωρίσει μέσα από τα δύο βίντεο που έχουμε κάνει για το PS4 και το PS3. Εντάξει. Λοιπόν, βρεθήκαμε για καφέ στο πολυχώρο του Big Time και πίνουμε εδώ τον καφέ μας και του λέω φέρε λίγο να μιλήσουμε για το Final Fantasy 16. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να κάνω το βίντεο με το μικρό μαχαίρι, γιατί αυτό το βίντεο είναι αντιφατικό. Γιατί σε μένα άρεσε πάρα πολύ, σε σένα όχι. Ναι. Εντάξει, μας έφερε και τη συγκεκριμένη έκδοση, η οποία είναι Deluxe, υπάρχει ακόμα διαθέσιμη. Νομίζω πως υπάρχει. Ένα διάστημα ήταν στα 79 ευρώ από το Ozon, αλλά δεν την πήρα γιατί τι λείπει από μέσα, κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το art. Το art, εντάξει. Βγαίνει με το πολύ ωραίο το στριπουκάκι, το παιχνίδι και ένα πολύ ωραίο χάρτη, ο οποίος έχει κεραφές. Είναι πολύ καλής ποιότητας ο χάρτης, να μην τον υποτιμούμε. Λοιπόν, γιατί δεν σου άρεσε το 16, κατευθείαν να ξεκινήσω από σένα. Να ξεκινήσουμε, ναι. Μου άρεσε σαν παιχνίδι, ναι. Δεν μου άρεσε σαν Final Fantasy. Αυτό είναι το σαν Final Fantasy. Ναι. Γιατί πήγα με άλλες προσδοκίες εγώ. Ωραία. Και ήταν σαν να έβλεπα ένα Game of Thrones που το, κάπου το έχω ξαναδεί, έτσι. Κάπου έχεις ξαναδεί. Εγώ δεν έχω δει όμως Game of Thrones. Ναι. Εντάξει. Εσύ είχες και πολλές προσδοκίες για το παιχνίδι. Εγώ το έμαθα μέσα από το demo, που το demo ήδη υπήρχε στο store και με ειδοποίησαν ότι ξέρεις τι, είναι καλό, δοκίμασέ το. Ναι. Εσύ το περίμενες καιρό, είχες κάνει προπαραγγελία πριν. Ναι, είχα κάνει προπαραγγελία, ένα εξάμηνο, εφτάμηνο πριν. Δεν το βάζω εδώ για να μην έχει νερά. Ένα εξάμηνο πριν. Ναι. Ναι, όταν γεννώσαμε το βίντεο με το PS4, νομίζω ότι έχει κάνει ήδη προπαραγγελία. Με το PS4. Ναι. Ωραία. Τι βαθμότα του έδινες? Ένα 75. Εγώ 85 θα του δίνω πάντα. 75. Απλά ήταν και το θέμα, δεν είναι, έχει χάσει την έννοια του RPG πια. Ναι. Το Final, το συγκεκριμένο. Γιατί όταν έχεις ένα Final το οποίο είναι με numerical, είναι το 16, περιμένεις να είναι κάτι extravagant. Αυτό ήταν extravagant, αλλά δεν ήταν όπως περιμένω. Το σύστημα μάχης που είναι action, το σύστημα Mike's που είναι action δεν με πειράζει, γιατί επαναπαύομαι και αισθάνομαι ασφάλεια με το βίντεο που δώσανε το αναλυτικό για το Rebirth. Δηλαδή ότι υπάρχει το σύστημα Mike's από το remake, ωραία, το έχουμε εκεί αυτό, που μας βόλεψε όλους πιστεύω. Ναι, ναι, ναι. Αυτό ήταν η χρυσή τομή. Ναι, ναι. Εντάξει, αν βάλουμε λίγο νερό στο κρασί μας, το σύστημα Mike's του remake του 2020 που είχε βγει ήταν πάρα πολύ καλό. Ναι. Και ειδικότερα στο hard mode, που εκεί απαιτούσε και κάποια στοιχειώδη στρατηγική για να μπορέσει να βγάλει πέρα. Οπότε δεν με πείραξε που ήταν action. Αυτό το αντίθετο στο hard mode, ναι, δεν απαιτεί τίποτα. Στο hard mode το 16 είναι σαν να πέσει στο normal. Το και πιο εύκολο κιόλα. Γιατί ήδη έχει. Ήδη έχει δυνάμει, είσαι αναβαθμισμένο εκεί που θε να είσαι αναβαθμισμένο. Και το πα τρένο. Ακριβώ. Λοιπόν, το καλύτερο ερωτικό ζευγάρι μετά το, μετά το 7. Το 7 δεν είχε φοβερό ερωτικό ζευγάρι. Εγώ δεν ξέρω Cloud άμα γουστάρω στην DeFi την άλλη. Ναι, μετά το 10. Ναι. Το Final Fantasy, όλα τα Final Fantasy έχουν τον πρωταγωνιστή και τη μούσα του. Εντάξει. Όλες οι πρωταγωνίστριες, οι δευτεραγωνίστριες θεωρούνται οι πρωταγωνίστριες. Πρωταγωνίστριες είναι αξιοπρεπέστατες. Έχουν μια φοβερή στάση απέναντι στα πράγματα. Είναι πολύ μετρημένες. Δεν χρειάζεται να αποδείξουν απολύτως τίποτα, όπως είναι η Aerith, που είναι πολύ normal γίνει, όπως είναι η Ρινόα επίσης, δεν προσπαθούν να καπελώσουν, δεν προσπαθούν να αποδείξουν τίποτα, όπως είναι η Γιούνα που έχει φοβερές δυνάμεις και παρόλα αυτά είναι πολύ ταπεινή, έτσι και με την Τζιλ στο 16. Ναι. Και σε έχει, ας πούμε, icon και είναι τους πιο δυνατούς, ας πούμε. Βέβαια. Και, τι φοβερή σκηνή. Να δώσουμε spoiler. Να δώσουμε. Τι φοβερή σκηνή όταν βρίσκονται στην Αμμουδιά βράδυ. Ναι. Μετά την ήττα από τον Όντιν. Ναι. Και εκεί σηκώθηκε και χειροκρότησα, λέω, ναι. Δηλαδή, πραγματικά, γούσταρα, γούσταρα. Γιατί το ερωτικό στοιχείο υπάρχει πάρα πολύ έντονα και ξεδιπλώνεται πολύ ωραία στο παιχνίδι, ναι, από τα παιδικά, εφηβικά, αγνά χρόνια έως και την ηλικίωση, ναι, που η σκηνή είναι άνω το 18. Δηλαδή μόνο γι' αυτό αξίζει. Ναι. Είχε να πούμε για τα φοβερά σκηνικά που έχουμε με τις
τα icons του με τις μάχες τους. Βέβαια. Δεν το έχουμε ξαναδεί νομίζω πουθενά άλλου. Που ήταν κάτι κλίμακες. Εντάξει. Εξαιρετικές. Ναι. Πήρε φωτιά το PS5. Εμένα έπαιρνα λίγο το drive και ζηματούσε. Ναι, αλήθεια είναι ότι ζοριζόταν λίγο, αλλά εντάξει. Μουσική επίσης φοβερή. Τα θέματα, η εναλλαγή των μουσικών θεμάτων στις μάχες ήταν εξαιρετικές. Ναι, με ναι. Τα φλαουτάκια και αυτά θα τα ανακαλύψετε. Δηλαδή, παρόλο που είναι ριζοσπαστικό, παρόλο που δεν θυμίζει Final Fantasy όπως είπε στην αρχή, έχει και κάποια στοιχεία που κρατούν την παράδοση. Ναι. Στη μουσική, στο love story, στο πώς ξετυλίγει αυτό. Βέβαια, το story δεν το πολύ κατάλαβα. Όταν, με τους χάρτες, πώς πήγανε, πώς λέγονταν η τύπησα που σου έλεγε ότι ξέρεις τι. Ναι, που έρχονται τα πουλια, πώς κινούνται στο χάρτη. Φίλε, αυτό ήταν πολύ βαρετό. Ναι. Κοίτα, είχε αυτό το ωραίο που θέλω να το βάλω. Λογικά θα το έχουν και στα επόμενα που όταν πατούσε το pause, που σου δίνει ποιοι χαρακτήρες μιλάνε στην τέτοια. Άμα τα είχαν. Σκηνή, ναι, εξαιρετικό. Σου λέει ακριβώς τι και τον κάθε χαρακτήρα. Ο πρωταγωνιστής που δεν σου άρεσε στα νιάτα του, γιατί το παιχνίδι διαδραματίζεται, ξεκινάει από τα εφηβικά χρόνια του Κλάιβ, έως και παιδικά θα μπορεί να πει κάποιος, έως την ενηλικίωσή του, μου θύμισε πάρα πολύ τον Σκουόλ από το 8. Okay. Το ντύσιμό, τη φράτζα, το αυτά, ναι. Μου θύμισε. Δεν σου άρεσε ο πρωταγωνιστής. Με ο πρωταγωνιστής δεν μου άρεσε. Λίγο ήταν... μου άρεσε μέχρι το σημείο που δεν έλεγχε το δικό του icon, τον Ifrit δηλαδή. Από τη στιγμή που μπορούσε να ελέγξει, νομίζω έγινε πολύ Αμέρικα μπάρεκι. Ήτανε, όπως σου είπα, για τον Titan, που ξαφνικά εκεί που ο Clive ήταν θυμωμένος σε κάθε μάχη και ο Ifrit απλά έσφαζε, ξαφνικά έγινε πιο ομιλητικός και το μόνο που έλεγε ήταν fuck shit, let's go. Δεν ταιριάζουν. Ναι, δεν ταιριάζουν. Εμένα αυτό ας πούμε με χάλασε. Οι μάχες ήταν πολύ ωραίες πάντως. Ο χειρισμός του είναι αρκετά φιλικός. Εγώ έκανα 3 μήνες πάυση το παιχνίδι. Το είχα πει στον Bahamut που κυνηγιόντουσαν με τον, με τον Phoenix, που τα έχει πάρει ο Bahamut εκεί. Και εκεί ήρθε η ώρα 12 η ώρα το βράδυ ακριβώς just να γεννήσει η γυναίκα και το κλείνω το μηχάνημα και από τότε δεν το ξανάπιασα και μετά από 3 μήνες δεν έχασε ούτε μια φορά όταν το ξανάπιασα. Δηλαδή ήταν σαν να το έπαιξα χθες. Αυτό σημαίνει ότι ή είναι απλός ο μηχανισμός ή είναι φιλικός. Ένα από τα δύο. Δεν ξέρω ακόμα να σου πω. Είναι φιλικός, απλός. Τα RPG mechanics δεν ήταν τα, όπως λέγαμε, τις αναβαθμίσεις των όπλων ήταν ένα χάλι μαύρο. Χάλι μαύρο. Το... Ναι, δεν είχε νόημα να πεις ότι θα βρω αυτά τα υλικά και θα αναβαθμίσω το όπλο. Να πάω λίγο να γκραϊντάρω, ακριβώς. Ναι. Μπράβο, δεν έχει κανένα νόημα. Τίποτε. Μου είπες όμως ότι τα side quest που δεν έκανα, γιατί αυτό το παιχνίδι πέρασε από χίλια κύματα για να το τελειώσω, είπες ότι έχουν ουσία. Ναι, τα side quest, όχι τα αρχικά του, γιατί κάθε side quest έχει ένα δέντρο που ακολουθεί το side quest. Τα τελευταία site του αποστολές του κάθε δέντρου ήταν καταπληκτικές. Γιατί είχαν τους χαρακτήρες τους δευτερεύοντες που άνοιγαν την δικιά τους ιστορία και την έλεγαν. Είχαν ένα τέλος τότε. Φοβερό. Αυτό ήταν ωραίο. Ο Τόργκαλ επίσης φοβερός ήρωας. Ο Λύκος από μικρός που εξελίσσεται. Ένα φοβερό τέλος που καταρχάς το παιχνίδι είναι ριζοσπαστικό με την έννοια ότι έχει σφαγές καλές. Έχει καλές σφαγές παιδιά και ομές. Όπως και η Τζιλ με τον πατέρα της, εντάξει, έχει αυτοθυσίες, εντάξει, είναι αρκετά σκληρό παιχνίδι. Ναι. Εγώ θα το πρότεινα πάντως σε έναν άνθρωπο να παίξει, γιατί ναι, πολλοί φοβούνται λένε Final Fantasy, RPG, τι είναι αυτοί οι αριθμοί, τι κάνουν, τι είναι το Cure, το Curaga, δεν έχει τέτοια πράγματα. Είχε τα potion σου, τα λοιπά, και προχωρούσες, δηλαδή. Εγώ δεν το πρότεινα γιατί οι περισσότεροι μιλάνε ότι το Spider-Man είναι το πρώτο αποκλειστικό για το PS5 της χρονιάς. Δυνατό, AAA. Δεν είναι AAA το 16. Ναι, είναι. Η παραγωγή του. Είναι. Δεν ξέρω, τόσο εγώ με το βλέπω έτσι ρε παιδί μου. Είναι πολύ δυνατό. Όχι, κλίμακα των μαχών, όλα αυτά γενικά ήταν μεγαλεπίβολο το πρώτο. Ναι. Και πήρε καλές βαθμολογίες γενικότερα και στο Metacritic. Ναι, από... ναι, το 85 είναι καλά. Γενικότερα τα Japan RPG περνάνε κρίση. Βλέπεις κάτι 65% κάτι 75%. Για όσους παρακολουθούν, εγώ τις παρακολουθώ τις βαθμολογίες. Άμα δω κάτι 65% θα το παίξω μόνο άμα βρεθεί στον δρόμο μου αυτό. Δεν το κυνηγήσω. Ναι. Δεν με τελεάζει κάτι. Ούτε η αντίφαση με τελεάζει. Απλά δεν συνόλυσες που δεν είχες πάρτι μαζί σου. Είχες μόνο ένα Torgel που... Ναι, αλλά το ένιωθα όμως το πάρτι μέσα από τα βίντεο, κατάλαβες. Με το καράβι εκεί, με την κόρη του Σιν. Που μου θύμισε πάρα πολύ τη Γιούφη. Σε κάθε ήρωα βρήκα κάποιον από το παρελθόν. Ναι, ισχύει.
δηλαδή μου θύμισε πάρα πολύ, ο Torgal μου θύμισε τον Red 13 αρκετά. Πώς τη λένε την κόρη του Σιντ, δεν θυμάμαι. Μου θύμισε τη Γιούφη που ήταν λίγο πιο τρελάρα. Εντάξει. Και ο Σιντ μου θύμισε, ο Σιντ αυτός μου θύμισε τον Μπάρετ πιο πολύ, δηλαδή πιο πολύ σωστή. Τέλος πάντων, θα είναι δικές μου έτσι ιστορίες. Πολύ καλό παιχνιδάκι. Καλό είναι, το συνιστούμε για... και σε μια πτώση τιμής ειδικά. Πιστεύω θα κάνει αυτό, το έλεγα off the camera, θα κάνει δεύτερες πωλήσεις στο παιχνίδι, όπως το Days Gone. Κάποια στιγμή θα πάει 39-90 καινούριο, θα βγει κανένα DLC, θα το προμοτάρουν καλύτερα. Ναι. Δεν ξέρω γιατί πήγε καλά το παιχνίδι, τι έκανε, 3 μοίρια. 3 μοίρια δεν είναι καλά. Δεν είναι καλά. Αλλά είναι σε μια κονσόλα μόνο αυτό, δεν είναι καλά. Ναι. Κάτι το οποίο είναι λίγο άσχημο. Λίγο άσχημο. Μπορεί να ήθελα να φτάσει στο 10, αλλά. Τα 10 δεν θα τα φτάσει. Δεν θα φτάσει. Με τίποτα, δεν ξέρω. Μπορεί να το δώσει συνδρομή. Μπορεί να το δώσει συνδρομή. Square έχει δώσει συνδρομή στο. Εσύ είχε παίξει και το 15 βέβαια. Εγώ δεν είχα παίξει το 15. Και το Final Fantasy 16 μου έδωσε το όραμα πριν να βγουν όλα τα βίντεο για το Reaper. Το πώς θα είναι ο κόσμος όταν άνοιξε. Γιατί ψηλό άνοιξε με τα Τσόκομπο. Βέβαια τα Τσόκομπο δεν είχαν ιδιαίτερη βαρύτητα. Δεν έκανε τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά όμως καβάλισε ένα Τσόκομπο, ρε παιδί μου, το είδες. Ναι, ναι. Δεν ήταν ο Σολίνας του remake. Όχι. Εντάξει. Γιατί το remake, εμείς μάθαμε πριν να κυκλοφορήσει. Η εταιρεία είχε κλειστά τα χαρτιά της μέχρι πόσο τα απλώνεται. Ναι. Εντάξει. Τέλος μας. Δεν το ξέραμε. Εγώ το είχα κάνει την προπαραγγελία, το περίμενα 2 μέρες πριν και μου είπαν ότι ξέρεις τι, μέχρι τη Midgar θα είναι. Το Jill Them Song με το πιάνο που έχει και στίχους στο τέλος είναι εξαιρετικό. Ναι. Το τέλος είναι καταπληκτικό. Μεγαλειώδες. Όπως πρέπει για ένα Final Fantasy. Δεν ξέρω, πέρασα πάρα πολύ καλά. Ωραία θα περάσει. Όποιος το παίζει περνάει πολύ ωραία. Δεν είναι, το είναι σίγουρο. Απλά κάποιος ξενίζει σαν RPG, σαν Final Fantasy. Αυτό νομίζω είναι το πρόβλημα. Άμα δεν λεγόταν Final Fantasy, νομίζω θα ήταν μια παιχνιδάρα του 90. Μήπως άμα δεν λεγόταν όμως και Final Fantasy δεν έπαιρνε τα νούμερα που απαιτούνται για αυτή η δουλειά κόστησε. Ναι, ναι, ισχύει. Δηλαδή, και είχε και πολύ ωραία υποστήριξη στο DualSense, οι δονήσεις και αυτά. Όχι με τις σκανδάλες, αλλά οι δονήσεις μου φάνηκαν ιδιαίτερες. Γιατί μόνο στις πόρτες εγώ το κατάλαβα. Καλά, αυτό ήταν η πόρτα. Αυτό το ότι. Και τα σάντουιτς δεν μπορούσα. Όταν τα NPC πήγαιναν έτσι. Αυτό το κλασικό. Υπήρχε μεγάλη αντίθεση. Και ο χρόνος που ανταποκρίνεται, που πας να μιλήσεις, το ίδιο πρόβλημα είχα και στο remake. Ναι. Μέσα στην Wall Market κτλ. Πάντως πέρασα πολύ καλά. Δεν μπορώ να ξεχάσω την Jill με τίποτα. Ναι. Δεν μπορώ να την ξεχάσω. Το πόσο θλιμμένη όψη είχε και πόσο αυτό το μεταφράσανε στο παιχνίδι και μου το μετέδωσε. Ναι, και όταν ξαναβρεις το κλάδι, πώς αλλάζει όλη τη ψυχολογία. Έχει ωραία σκηνές. Δεν το συζητάμε. Ναι, ναι, αυτά είναι ωραία. Αυτά και... μόνο σε Final Fantasy τώρα. Ναι. Μόνο. Εντάξει. Καταλαβαίνεις. Πάντως, εντάξει, δεν υπάρχουν. Γενικότερα στο Xbox και στο Nintendo δεν τα έχουμε δει. Έχουμε, τα δούμε χρόνια. Τελευταία φορά που είδα κάτι έτσι που να με συγκινήσει ήταν στο Fable 2. Δεν το έχεις παίξει. Με την αδερφή του που, τέλος πάντων, πολύ φοβερό παιχνίδι. Οπωσδήποτε το δεις αυτό. Έγινε υπολογιστή και Game Pass, το δεις. Ναι. Βέβαια τα συναισθήματα ποικίλουν. Ο κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικές χορδές και τον αγγίζουν διαφορετικά πράγματα. Πάντως εμείς το γουστάραμε και περάσαμε καλά. Καλά πέρασαμε. Σε γενικές γραμμές. Και η έκδοση ήταν καλή, θα την έπαιρνα σου λέω το Deluxe, αλλά δεν είχε το Artus. Παρ' όλα αυτά ο χάρτης ήταν πολύ καλός. Η διάρκεια του πόσο ήταν κοντά στις 40 ώρες. Δεν ήταν μικρό. Εμένα μου βγήκε νομίζω 35 το έβαλα εγώ, 50 πλάς έκανα για να τον τροματίσω μαζί και στο χάρτη. Όχι και το remake. Το remake και εγώ 30 ώρες έκανα την πρώτη φορά και 40 τη δεύτερη. Να σου πω στο χάρτ. Εκεί δυσκολεύτηκα, τα βρήκα μπαστούνια με τα σύνδρα κόμπατ. Ναι. Για δείξε και τι πήρε το Switch κιόλα. Ναι. Πήρε κάτι πάρα πολύ ωραίο. Το μικρό μαχαίρι. Που ταιριάζει γιατί εκεί γεννήθηκε. Στην Nintendo. Θα σου δείξω εσύ. Final Fantasy 1-6. Ναι, το Pixel Remaster. Εντάξει. Θα τα παίξεις αυτά όντως. Θα τα παίξω τώρα πια στιγμή, δεν ξέρω. Αλλά το 6 κονταροχτυπιέται με το 7. 6, 7, 9. Το 8 σ' αρέσει. Λίγο το έπαιξα, δεν με γέμισε. Εσύ δεν τα έχεις παίξει τότε 7, 8, 9. Όχι. Το 7 το έχεις τελειώσει το πρωτότυπο όμως.
Όχι. Πρέπει ρε εσύ, καλά ρε εσύ. Πρέπει να το κάνεις αυτό. Αυτά τώρα σε κανένα νιουλέτουρα, άμα, γιατί αλλιώς δεν έχω κάποιο τρόπο να το κάνω. Να το πας γρήγορα τα πάθη και τα λοιπά. Ναι. Εντάξει, εντάξει. Να το παίξεις όμως γιατί είναι εξαιρετικό. Σαν το πρωτότυπο δεν υπάρχει. Σίγουρα. Καλό το remake. Το 10 το έχεις παίξει. Ναι, ναι. Το 10 και μετά φανατικά όλα. Εγώ το 10 μετά έχεις το 16. Okay. Και το Crash Score που βγήκε, εντάξει, αλλά το 12 και τα 13 και αυτά δεν τα Lightning Returns, αυτά δεν τα πιάσα. Εγώ θα πιάσει και το 12 και το 13 και όλα τα φέρει και το 15. Το 15 κάποια στιγμή θα το πιάσω, αλλά γιατί μου είχε πει ότι είναι πάρα πολύ καλό και έχει ένα story πολύ καλό. Στην αρχή είχε ένα πολύ καλό story, μετά εντάξει, ίσως το Open World σε χαλάσει που έχει, αλλά... Μπορεί και να με χαλάσει. Ναι, είναι μεγάλο και το είναι πολύ μεγάλο, άμα θα τα κάνεις όλα. Έχει ερωτικό story το 15. Έχει story πατέρα γιου. Έχει και story παρτεραγιού, αλλά έχει και ερωτικό story. Ωραία. Ωραίο ερωτικό story. Ωραία. Παίξτε γενικότερα. Είναι εκπλήρωτο έρωτα. Είναι... Πάντως, στη σκηνή με την αμμουδιά που είναι χαράματα, όχι χαράματα, μεσάνυχτα, με την ξαστεριά και που είναι, τη σποιλεριά θα τη δώσω, ο Τζιλ, η Τζιλ και ο Κλάιβ, η Φιγνή, και αγκαλιάζονται έτσι και τα λεπά και τα δάκρυ και του δίνει τις δυνάμεις. Ναι, είναι... Η απόλυτη αφιέρωση και αφοσίωση στον άνθρωπο που αγαπάς χρόνια, εκεί σηκώστε τα χειροκροτούσα, λέω, αυτά θα τα δεις μόνο στη Sony, τελειωμένα. Σβήστε με, κάντε μου ό,τι θέλετε, δεν θα τα δείτε αλλού. Ούτε στην ιδέα το πουθενά. Να είστε καλά παιδιά, μικρό μαχαίρι. Ωραία, να το παίξουν, ναι. Να το παίξουν, εννοείται να το παίξουν. Ωραία, να το παίξετε. Αντίο, γεια σας. Thank you.